θα αρχίσουμε με την ετήσια έκθεση του συμπαραστάτη του Δημόσιου και της επιχείρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 77 του νόμου 3852 του 10 του Καλλικρατικού Δήμου. Στον κύριο Μασματζίδη ο λόγος. Μετά ενημερώνω, όποιος θέλει να παρεμβεί, θα γίνει έκθεση ο απολογισμός των προεκταγμένων της Δημοτικής Αρχής, όποιος θέλει να πάρει το λόγο και όσο βγει, να το έχουμε κατά νου. Κύριε Μασματζίδη, το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημάρχε, κυρίες, κύριοι, κυρίες Δανειακών, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, φέτος 2015 ήταν ο δεύτερος χρόνος της λειτουργίας του θεσμού για τη Δημοτική Περίοδο που ξεκίνησε το 2014. Υπενθυμίζω ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ήταν από τους πρώτους Δήμους που προκήρυξε και πλήρωσε τη θέση του συμπαραστάτη του Δημόσιου και της Επιχείρησης. Ο θεσμός του 2015 λειτουργήσε σε ένα περιβάλλον, σε ένα πλαίσιο εντός της πολιτικής πραγματικότητας και είναι επόμενο να επηρεάζεται από αυτήν. Η χρονιά του 2015 ήταν γεμάτη από εντάσεις και συγκρουσιακές καταστάσεις που επηρέασαν τον κοινωνικό τοπίο και την άσκηση διοίκησης σε όλες τις μορφές. Ειδικά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι γνωστό ότι μαστίζεται από τη συνήθιση, δοκιμάζεται από τη συνεχιζόμενη κρίση. Το αποτύπωμα αυτή τη ένταση φάνηκε στα αιτήματα των δημοτών και στον τρόπο διεκδίκηση των αιτημάτων του, καθώ υπάρχει μια κατηποψία κατά των δημοτικών υπηρεσιών που αλλοιώνει πολλέ φορέ την ουσία του αιτήματο και δυσκολεύει τη συνεργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωση τη διαμεσολάβηση. Πρέπει να επισημανθεί ωστόσο ότι υπήρξε μια πολιτική συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου που παρά τις υπάρχουσες διαφωνίες, το κλίμα διαλόγου στο οποίο εντάσσεται η διαφορά είναι πάντα αυτό που θα ευνοήσει και την επίλυσή της. Η λειτουργία λοιπόν του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι είναι διαμεσολαβητική και όχι δικαιοδοτική ή καταγγελτική. Ο συμπαραστάτης δέχεται τις καταγγελίες των Δημοτών και υποδεικνύει κάθε φορά τι μπορεί να γίνει ώστε να αποφεύγεται αυτό που ο νόμος ονομάζει κακοδιοίκηση. Το νομοθετικό πλαίσιο όμως αποτελεί το άκρο όριο ώστε να αποφεύγει, ώστε εντός του οποίου κινείται η διαμεσολαβητική λειτουργία του συμπαραστάτη. Γι' αυτό και ο θεσμός της διαμεσολάβησης στην αυτοδιοίκηση είναι προημείο ενταγμένος σε στενά όρια που δεν επιτρέπουν ευρύ αποδοχή απόψεων, οι οποίες δεν βρίσκουν έρισμα στις νομοθετικές διατάξεις. Η ετήσια έκθεση, ως γνωστόν, υποβάλλεται στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το όργανο που έχει επιλέξει το συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Με την υποβολή λοιπόν της ετήσιας έκθεσης έχει ήδη αναρτηθεί και σας έχει γνωριστεί ηλεκτρονικά. Με την υποβολή λοιπόν της ετήσιας έκθεσης το πραγμένο πραγματοποιείται η λογοδοσία του θεσμού τόσο προς τους ερευνητές οι οποίοι επέλεξαν το φορέα, αλλά και προς τους δημότες που εμπιστεύτηκαν τις υποθέσεις. Η παρούσα ετήσια έκθεση του 2015 περιλαμβάνει την εισαγωγή, το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του θεσμού, την ίδρυση και τα ψηφίσματα του δικτύου συμπαρασταθών, τη διαδικτυακή παρουσία, τις δραστηριότητες και παρουσιάσεις του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, αναλυτικά τις υποθέσεις που χειρίστηκαν το έτος 2015, αναδιεύθυνση και τμήμα, οι οποίες ήταν ήδη αναρτημένες μετά το πέρας της κάθε υπόθεσης, μετά το τέλος της κάθε υπόθεσης, το συνολικό αριθμό και την έκβασή τους, τις ειδικές προτάσεις που εκδόθηκαν και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως, για το έτος 2015 έκαναν δύο ειδικές προτάσεις για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και μία πρόταση που έχω για την βελτίωση των σχέσεων δημοτικής διοίκησης με το κοινό σε περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν κάποιες εντάσεις.
Για το έτος 2015, οι αναφορές που δέχτηκε το γραφείο αφορούσαν ως επιτοπλίστων τις δύο μεγάλες διευθύνσεις του Δήμου, την Ολυμπό αυτό, τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου πλέον υπάγονται και οι υπηρεσίες των Δήμων, σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύθηκε στο τέλος του 2015. Συνολικά, το γραφείο συμπαραστάτη του Δημότη απασχολήθηκε με 18 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 9 αφορούσαν τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. Σε 4 περιπτώσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες αποκρίθηκαν άμεσα και θετικά, ενώ σε 5 περιπτώσεις δόθηκαν διευκρινήσεις προς τους δημότες για τις αιτιάσεις τους, καθώς έκριναν ότι οι δημοτικές υπηρεσίες ενήργησαν με τον ορθό τρόπο. 7 υποθέσεις αφορούσαν τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, εκ των οποίων στη μία περίπτωση είχαμε θετική και άμεση ανταπόκριση, στις άλλες δύο περιπτώσεις αναμένεται η διεκπαιρέωση των υποθέσεων, ενώ στις υπόλοιπες 4 οι δημότες ενημερώθηκαν για τις αιτιάσεις τους, καθώς έκριναν ότι οι υπηρεσίες ενήργησαν ορθά. Μια υπόθεση αφορούσε τη Δημοτική Επιχείρηση Ήδευση και Αποχέτευση Αλεξανδρούπολης, ανταποκρίθηκε θετικά στην νομοθέτησή μου. Το ίδιο έγινε και με μια υπόθεση στη Διεύθυνση Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Εκπονήθηκαν και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως 2 ειδικές προτάσεις. Κοινοποιήθηκαν αυτές κοινοποιούνται στον Δήμαρχο και σε εσάς το Δημοτικό Συμβούλιο, στο σώμα δηλαδή, με ηλεκτρονική μορφή και αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η πρώτη ήταν μια που αφορούσε τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με θέματα υπογραφής σε σεισμικές μελέτες. Δεν μπορούσε η υπηρεσία και η αρμόδια υπάλληλος να κάνει και πολλά σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο πάρα πολύ δύσκολο. Θεώρησα λοιπόν ότι πρέπει να σταλεί έγγραφο στο Υπουργείο με συνημμένη την έκθεσή μου, ούτως ώστε πλέον το Υπουργείο να προβεί στις απαραίτητες εκείνες νομοθετικές ενέργειες, ώστε να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο που απασχολεί έναν μεγάλο κλάδο επαγγελματιών. Και η δεύτερη ήταν η έκθεση που αφορούσε την τροποποίηση όρων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής μουσικών οργάνων, ήταν το περίφημο θέμα ανοιχτές πόρτες, κλειστές πόρτες, για τα καταστήματα εστίασης και καφέ μπαρ. Ο Δήμαρχος έκανε άμεσα δεκτή την πρότασή μου, την έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Περιμένουμε βέβαια τον ένοχο νομιμότητας. Βέβαια, δέχτηκα κριτική για αυτή την πρόταση και οι πολλοί δημότες είπαν ότι, εν πάση περιπτώσει, το να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα θα σημαίνει και η υπορρύπανση. Έχουμε επισημάνει όμως ότι πάνω απ' όλα ο σεβασμός στο περιβάλλον και στην απόλαυσή του, δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη διατάξη για την κοινή ησυχία και όλες τις συναντήσεις αυτές τις αστυνομικές διατάξεις. Μια πρόταση που κάνουμε αυτή την έκθεση, μια συμβουλή του δικαιωμόνος, είναι οι εντάσεις που παρουσιάζονται μεταξύ των δημοτών στην προσβασμό στους δημόσιους χώρους, στους κοινόχρους τους χώρους, μεταξύ δηλαδή των δημοτών και των επιχειρηματιών της πόλης. Είναι μια συνεχής ένταση αυτή. Είναι λογικό η Αλεξανδρούπολη το καλοκαίρι σχίζει από ζωή και οι επιχειρηματίες θέλουν να προς όφελος των επιχειρήσεων τους να εκμεταλλευτούν αυτούς τους χώρους. Δημιουργούνται όμως κάποιες εντάσεις. Έτσι, έχω γράψει στην ετήσια έκθεση και είναι σε γνώση του κ. Δημάρχου ότι καλό θα ήταν να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα ενημέρωσης για την προσβασιμότητα που θα προβλέψει τη γνώση του δικαιώματος της προσβασιμότητας στους δημόσιους χώρους από όλους τους πολίτες για την κυκλοφοριακή αγωγή και για το σεβασμό στα αμαία και στα λεγόμενα εμποδιζόμενα άτομα προς την προσβασιμότητά τους. Απαιτείται μια καταγραφή από τις τεχνικές υπηρεσίες σε συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση και τους συλλόγους στον ΑΜΕΑ, το σημείο εκείνων της πόλης που μπορούν να γίνουν κάποιες τοπικές παρεμβάσεις και φυσικά γίνεται εύκολα κατανοητό ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στους ελέγχους για τις παραβιάσεις της χρήσης των κοινοποιήσεων χώρων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τώρα αυτά φυσικά υποκαθιστώ τη έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης που, όπως είπε και ο κ. Θεμάχος στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ανθρωποκεντρική, δηλαδή δίνει, θέλει την ποιότητα, θέλει τον Δημότη να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα
άνθρωπο σε αυτή την πόλη και να απολαμβάνει τη χρήση του νόφιου του χώρου. Δεν σας κουράζω άλλο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο θεσμός του συμπαραστάτη είναι η υλοποίηση των επιταγών της Δημοκρατικής Αρχής και του αυτοδιοίκητου των τοπικών κοινωνιών. Η θέση του θεσμού εξελίσσεται, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, όπου εντάξει, μπορούμε να πούμε υπάρχει μια ανασφάλεια και μια ανέρεση της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς. Επιμένω πολύ στα μικρά, ας πούμε, δηλαδή έκφραση δικαιώματα, δηλαδή το δικαίωμα της αναφοράς, το δικαίωμα απάντησης, το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων από τους πολίτες μαζί με τις γενικές αρχές, δηλαδή την αρχή της νομιμότητας, της ισότητας, της χρηστής διοίκησης, γιατί αυτές οι αρχές είναι που συνθέτουν τον δημοκρατικό πυρήνα μας. Δεν μένει λοιπόν παρά στο δύσκολο αυτό περιβάλλον να εργαστούμε όλοι και να διαφυλάξουμε αυτό το πυρήνα ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη προς τους θεσμούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, να εκφράσετε τίποτα. Την ευαίσθηση ότι η πρόταση της δημιουργικής του κ. Βασίλη ήταν η πρόταση και η δημιουργή τελικά από το Σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο για τον κ. Βασίλη, ήταν επιτυχέστατη. Συγχαρητήρια λοιπόν στον κ. Βασίλη, ο οποίος έχει ήθος, ηθικό παράστημα, γνώσεις νομικές, δεν φύγει το χρόνο και ασχολείται καθημερινά με τα προβλήματα του Δημότη. Να ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Κύριε Κοντιάλη. Επί της ουσίας δεν θα διαφωνήσουμε, είναι μία έκθεση των πραγμένων, αλλά σε εκεί που θα θέλω να εκφράσω κάποιες όχι επιφυλάξεις, περισσότερο παροτρύνσεις και δεν αφορούν τον συνήγορο, αφορούν την Δημοτική Αρχή, το Προεδρείο και εσάς κύριε Δήμαρχε, είναι το γεγονός ότι, αν καλώς έτσι άκουσα, ότι η αιτήση η οποία σπεβήθηκε σε έναν χρόνο ήταν 18. Να υποθέσω έτσι, ότι ο Δήμαρχος δέχτηκε επί 1000. Αιτήματα ή αντιδήμαρχοι κτλ. Που σημαίνει πρακτικά ότι ο Δημότης δεν γνωρίζει για τον θεσμό, γιατί δεν φαντάζομαι ότι τα περισσότερα δημόσια τα προσέφερε καλά. Και επειδή μιλούν τα προβλήματα του. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Σε σενάριο να σας πληροφορώ 18 ή 18, δεν ξέρω. Ενδεικτικά σου λέω. Δεν έφυγε η το θέμα μας τώρα αυτό να πούμε αν επιλύονται ή δεν επιλύονται τα ζητήματα της Δημάρχου ή των Δήμαρχων ή της υπηρεσίας. Το θέμα είναι ο θεσμός του συνηγόρου. Επομένως θα πρέπει να τον διαφημίσουμε, να τον κάνουμε περισσότερο γνωστό στους δημότες, ώστε να έχει και ουσιαστική ανταπόκριση και όχι στα 18 αιτήματα, εκ των οποίων δύο αναφέρθηκαν έτσι, τα οποία ήθελαν ιδιαίτερη σπουδή και ιδιαίτερη επιμέλεια. Επομένως, ψηφίζω υπέρ της. Να σου πω ότι δεν σου δικαιώνω να κάνω υποθέσεις. Πάρα πολλές υποθέσεις, απλά δεν χρειάζεται να γίνουν εκθέσεις. Με πάρα πολλές. Ξέρουν οι πολίτες το δεσμό και τρέχουν καθημερινά στην πόρτα του. Είναι έτσι, κύριε Βαζέλη. Υποθέσεις, ναι, υπάρχουν και κάποιες αυτές είναι οι πραγματικά δύσκολες υποθέσεις που έχουν καταγραφεί και έχουν κοινοποιηθεί. Και, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ο αρχηγός θα έχει τον πρώτο λόγο, κ. Κουτιάρη, πάντα σε εσάς θα πιστεύω. Και πολλές φορές, επειδή έχω πάρει το μέρος της υπηρεσίας, άκουσα και διάφορα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγώ διαφυλάχνω την ομότητα και διαφυλάχνω όσο μπορώ την καλή λειτουργία της υπηρεσίας. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε για καλύτερο. Ναι, κύριε Μιαλίδη. Γιατί σας παράδειξη κρίνουμε θετική την παρουσία. Καταρχάς στηρίζουμε τον θεσμό και κρίνουμε θετική την παρουσία του κ. Βασματσίδη. Γι' αυτό που είπε ο κ. Σκοτιάδης, θα συμφωνήσω ότι πρέπει να το διαφημίσουμε λίγο περισσότερο, να το αγκαλιάζουν οι δημότες. Τότε και φταίχνουν τις ευθύνες τους πολλές φορές. Γνωρίζουν κάποιους θεσμούς, αλλά φέρουν μια ιδιαίτερη παρότρινση.
για να μεταφέρουν τα όποια τους προβλήματα. Ο Χρήστος Βασματζίδης βλέπω και προσπαθεί και στα μέσα κοινωνικής διευθύνωσης και έχει μια καταστηριότητα, όπως πολλοί συναδελφοί του σε όλη την Ελλάδα, και αυτό το βοηθάει και εμείς προσπαθούμε όσοι ασχολούμαστε με το διαδίκτυο να το διαφημίσουμε εκεί πέρα. Μία παρατήρηση όσον αφορά μία παρέμβαση, η οποία νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί, Χρήστο, το θέμα της διαγραφής των προστήμων. Υπάρχει μία, για τα πρόστιμα για τον ΚΟΚ αναφέρομαι, υπάρχει μία εισήγησή σου, επειδή στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε αναφερθεί σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, να δούμε αυτή η εισήγηση πώς μπορεί και με την περίοδο των νομικών και του Δημάρχου να κάπου να καταλήξει, να ανακαταλήξουμε τι θα κάνουμε τα παλιά τα πρόστιμα. Υπάρχει εκεί πέρα ένα καιρό νόμο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο να επιμείνεις. Αλλά το αναφέρω έτσι χάρη της κουβέντας και στα μικρά θέματα. Και εκείνη η παρέμβασή σου για τις αντινιάδες στη λέξη των σωματικών και αυτά έχουν την αξία τους. Και αυτά ο κόσμος λίγο πολύ καταλαβαίνει την αξία του θεσμού. Είμαστε θετικοί και στο πρόσωπο του Χρήστου του Βασματζίδη. Στηρίζουμε και το θεσμό. Καλή επιλογή του κυρίου Δήμαρχου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, κύριε Σύμβουλη. Σαφώς και η παρουσία του Χρήστου του Βασματζίδη και ως νέο επιστήμονα είναι σημαντική για το Δήμο μας και αναδεικνύει και το θεσμό που σε άλλους Δήμους απλώς υπάρχει χωρίς να προσφέρει έργο. Θα ήθελα κύριε Βασματζίδη, στα δύο τελευταία θέματα, μπορώ να κάνω ερωτήσεις λίγο, μια ερώτηση, μια διευκρίνηση. Μπορώ. Στα δύο τελευταία θέματα όσον αφορά τα δικαιώματα των μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης, θεωρώ ότι η παρέμβαση του συμπαραστάτη του Δημότητα ήταν καταληκτική και την εισήγηση του προς τις υπηρεσίες και του κ. Δήμαρχου, γιατί μας έβγαλε και από εμάς τεχνικό επιμελητήριο και τους προλόγους από ένα διέξοδο. Βέβαια, το νομοθετικό πλαίσιο είναι μπερδεμένο, αλλά είχαμε έρθει και εμείς ένα διέξοδο με αποτέλεσμα συνάδελφοι θεωρούμαστε όλοι, πανεπιστημιακή θεωρητική εκπαίδευση να είναι σε μια αντιπαράθεση. Και το δεύτερο, κύριε Βασματζίδη, να ρωτήσω κάτι όσον αφορά την εισήγηση σας που μετέπειτα υιοθετήθηκε από το Δήμαρχο και έγινε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τα ανοιχτά παράθυρα που λέτε. Εκεί πέρα προφανώς, γιατί κάποιοι ίσως δεν το έχουν καταλάβει τους καταστηματάρχες, ισχύουν τα ανοιχτά παράθυρα. Όχι όμως στις ώρες κοινής ησυχίας ή όχι. Ο ήχος, η χορύπαση, ναι. Αυτές οι διατάξεις είναι έτσι. Κύριε Κουγκάμα, τα ανοιχτά παράθυρα και ανοιχτές πόρτες είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να συμβαίνει αρκεί να μην υπάρχει χορύπανση προς έξω. Στις ώρες κοινής ησυχίας σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει άκρα που θα έχουν σιωπή που λέμε. Κανονικά αυτό πρέπει. Δεν πρέπει τότε, δεν μας ενδιαφέρει αν έχουν ανοιχτές πόρτες παράθυρα. Μας ενδιαφέρει να μην παίζουν μουσική. Τα δεσιμπέλ μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό είναι η πρόταση για να ξεχωρίσουν ότι δεν μπορούμε να γράφουμε ανοιχτές πόρτες παράθυρα σαν μια παραβίαση η οποία δεν έχει μια προσβολή ενός αγαθού. Δηλαδή του περιβάλλοντος, της απόλαυσης της ησυχίας. Ναι, ήταν πράγματι νευρολογικής φύσης η παρέμβαση που έκανε στο θέμα αυτό, γιατί έταμε ένα θέμα το οποίο ταλανίζει επί σειρά ετών και είχε φέρει σε δύσκολη θέση τους καταστηματάρχες. Ήταν κέρια και κέρλη η παρέμβαση. Συνάδελφοι, να πάμε στο δεύτερο, στον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.